Σήμερα θέτουμε μια σειρά από κοινούς στόχους. Τη διάδοση των αξιών του Ολυμπισμού σε όλα τα γαλλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Την ενίσχυση του αθλητισμού στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Τη συνεργασία μας για ένα αθλητισμό βιώσιμο και προσβάσιμο σε όλους. Και χαίρομαι ειλικρινά που βρίσκουμε σε εσάς ένα εταίρο που κατανοεί τη σημασία του αθλητισμού, αποδίδοντας τη θέση που του αξίζει στην κοινωνία μας. Είναι τεράστια η χαρά μου που η Γαλλία, μια χώρα με πρωταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό γίγνεσθε, αναλαμβάνει τη διοργάνωση των επόμενων Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. Είναι δεδομένο και αποδεικνύεται στην πράξη πως η Ελλάδα, η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, συμβάλλει ενεργά και αποφασιστικά στη μεγάλη διοργάνωση του 2024. Το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας έχει μοναδικές προεκτάσεις. Η ελληνική ολυμπιακή πολιτιστική κληρονομιά είναι το φως, όχι μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά για τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα. Et en même temps, autant que faire se peut, nous devons rester fidèles aux valeurs de l'Olympisme. Nous devons continuer d'exalter les valeurs du sport. Sans céder au piège de l'argent, au piège du gigantisme, et naturellement, sans céder au poison du nationalisme. Je regardais attentivement les images qui nous ont été montrées. Il y a des mots très importants qui apparaissent dans ces vidéos. Performance, évidemment. Nous attendons tous des sportifs du monde entier la recherche de la performance. Mais il y a des valeurs que vous, les Grecs, nous, les Français, nous voulons porter et porter ensemble, qui sont évidemment les valeurs d'égalité, de partage, de fraternité, de solidarité. Bref, toutes ces valeurs dont notre monde a-t-on besoin aujourd'hui ? Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα μέσα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας αναδεικνύει επίσης την αρίστη συνεργασία και τους ισχυρούς δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των χωρών μας, της Ελλάδας και της Γαλλίας. Ο Ολυμπισμός αποτελεί πολύτιμη αξία και ιδανικά που μέσω της εκπαίδευσης αναδεικνύουν την ανθρωπιστική και πολιτιστική αξία του αθλητισμού. Je crois que c'est Georges Seferis qui disait qu'aucun pays, aucun peuple européen, plus que les Français, ne ressentait avec autant de force la dette qu'il avait à l'égard de la Grèce et de ce qu'elle avait apporté au monde. Et j'en veux pour preuve ces éléments qui nous frappent tous les jours. Cette dette, eh bien, nous souhaitons la payer en faisant en sorte que les Jeux de Paris soient aussi ceux de la Grèce. Σήμερα η συνεργασία αυτή μπορεί να αποτελέσει τα θεμέλια ενός νέου οικοδομήματος για τον αθλητισμό που θέλουμε και που οραματιζόμαστε μαζί με τους μαθητές. Ενός αθλητισμού που αναδεικνύει τις ανθρώπινες αξίες με μια νέα αντίληψη για την νίκη και την ήττα, καθώς όλοι είναι νικητές, κάποιος κερδίζει και κάποιος βοηθάει κάποιον άλλο να κερδίσει. Χρέος μας είναι όμως μετά την κατάκτηση αυτού του μεταλλίου ως Ολυμπιονίκες να διαδίδουμε τις Ολυμπιακές αξίες στους νέους και ό,τι πρεσβεύουν αυτές οι αξίες του σεβασμού, της αλληλεγγύης, του έφα αγωνίζεστε. Αυτό το πρόγραμμα και μέσα από αυτή την κίνηση δείχνει ότι φέρνει κοντά τους δύο λαούς και προάγει όλες τις Ολυμπιακές αξίες. Ben écoutez, moi je suis évidemment très heureux d'être ici aujourd'hui pour la signature de cet accord de coopération.
Ça montre aussi que côté français, nous sommes très mobilisés pour préparer les Jeux Olympiques de 2024. Je suis très heureux de l'accueil que nous avons eu du comité olympique grec, parce que je sens ce comité, les membres de ce comité très motivés pour travailler avec nous sur diverses actions que nous allons engager avec l'Institut français de Grèce, auprès de la jeunesse grecque pour essayer, parce que c'est notre mission, de véhiculer ici aussi, en Grèce et partout dans le monde, les valeurs de l'olympisme. C'est ça qui nous réunit et je veux que pour ces Jeux olympiques de Paris en 2024, eh bien que la Grèce et la France soient mazi. Είναι μεγάλη τιμή για το Γαλλικό Κολέγιο ΕΝΤΕΦ και το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης να είμαστε ακαδημαϊκοί συνεργάτες στη διαδρομή για το Παρίσι 2024 και δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη διοργάνωση με όλες μας τις δυνάμεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία. Νομίζω αυτή η συμφωνία βοηθάει να κάνει τα Ελληνόπουλα πιο κοντά, να τα φέρνει πιο κοντά στον Ολυμπισμό, στα Ολυμπιακά ιδεώδη. Και μέσω της συνεργασίας με την Γαλλική Πρεσβεία, το Γαλλικό Ινστιτούτο, δίνουμε τη δυνατότητα, επειδή οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες γίνονται στο Παρίσι, οι περισσότεροι Έλληνες να μάθουν και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και για το τι έχει προσφέρει η χώρα μας μαζί με τη Γαλλία στο διεθνές Ολυμπιακό κίνημα. Η σημερινή μέρα είναι μια πολύ ευχάριστη μέρα. Θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Για την σύνδεση της Αθήνας 2004 με το Παρίσι 2024. Και έχουμε κάνει αρκετές δράσεις και θα κάνουμε ακόμα περισσότερες. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω, που έχει σχέση με την Ολυμπιακή Παιδεία, γιατί ο ρόλος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας είναι η Ολυμπιακή Παιδεία, θέλω να πω ότι για δεύτερη χρονιά μαζί με το Υπουργείο Παιδείας κάναμε την Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία, στα οποία συμμετείχαν 100.000 μαθητές και 3.000 σχολεία. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό πρόγραμμα, το οποίο θα συνεχιστεί και για τρίτη χρονιά και πρέπει να μάθουν από το σχολείο, γιατί δεν υπάρχει σήμερα παιδεία στα σχολεία μας και αυτό είναι μια όαση. Και επιδίωξή μας είναι να μπει μόνιμα η Ολυμπιακή Παιδεία μέσα στα σχολεία να διδάσκεται σαν μάθημα. Καταρχήν θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στους φορείς, στη Γαλλική Πρεσβεία, στο Γαλλικό Ινστιτούτο, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και στην Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, γιατί κινήσεις σαν τη σημερινή, η οποία βέβαια ξεκίνησε το 2019 και σήμερα έχουμε την υπογραφή του νέου, τη συνέχιση του συμφώνου, προάγουν εκτός από τον καθαρά υψηλό αθλητισμό που κάναμε εμείς και τον πολιτισμό, και αυτό είναι που πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός. Είναι χαρά και τιμή για μένα να συμμετάσχω στο πρόγραμμα που προάγει την ελληνογαλλική φιλία, τον πολιτισμό και των δύο κρατών και τις αξίες του Ολυμπισμού στη νεολαία. Είχα τη χαρά να συμμετάσχω στο πρώτο πρόγραμμα το 2018 και να βρίσκομαι σήμερα στην επισύναψη της συνέχισης της συνεργασίας. Τι σημαίνει τώρα αυτό και ποια είναι τα ωφέλη? Τα ωφέλη είναι πολλαπλά. Οι νέοι έρχονται σε επαφή με τα Ολυμπιακά ιδεώδη, με τα αθλήματα, με το Ολυμπιακό κίνημα. Μαθαίνουν τις αξίες του Ολυμπισμού, όπως είναι ο σεβασμός, το εφ' αγωνίζεστε, η συνεχής προσπάθεια για τη διάκριση, και ταυτόχρονα έρχονται σε επαφή με τη γαλλική γλώσσα και διαδίδεται τη γαλλική γλώσσα στην Ελλάδα και αντίστοιχα οι αξίες του Ολυμπισμού και η Ολυμπιακή Παιδεία στη Γαλλία.